Για να δούμε λοιπόν, για παράδειγμα, δεν ξέρω πώς βλέπετε πίσω και στην οθόνη. Εδώ είναι κάποια ενδεικτικά πόλεις στην Ευρώπη, για παράδειγμα, που έχουν συμβεί μεγάλα ατυχήματα, όπως την πόλη Φλίτσμπορο το 1974 στο Ηνωμένο Βασίλειο, με 28 νεκρούς, 104 τραυματίες και πολύ μεγάλες επιπτώσεις όσον αφορά τους τοξικούς ρήπους που ανάγκασαν να συμβεί εκένωση μεγάλης περιοχής γύρω από το ατύχημα. Εδώ είναι πώς ήταν η κατάσταση μετά από το σβήσιμο της φωτιάς. Και βεβαίως το συγκεκριμένο ατύχημα είχε να κάνει με το ότι μια σειρά συστήματα ασφαλείας δεν είχαν λειτουργήσει, δεν υπήρχαν, με το γεγονός ότι ενώ είχε υπάρξει μια αστοχία δύο μήνες πριν, βιάστηκαν να βάλουν μπροστά την παραγωγή χωρίς να ψάξουν σε βάθος, ακριβώς για να μην σταματήσουν την παραγωγή της επιχείρησης, και βεβαίως αυτό είχε το τραγικό αποτέλεσμα. Άλλο ατύχημα στο Ηνωμένο Βασίλειο, πολύ πιο πρόσφατα, το 2005, σε κατάσταση καυσίμων, όπου δεν είχαμε νεκρούς, είχαμε 43 τραυματίες, όμως είναι ένα ατύχημα που άργησε αρκετά να σβήσουν οι φωτιές, βλέπετε εδώ για παράδειγμα, και είχε πολύ μεγάλες επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων και στο περιβάλλον λόγω της διασποράς των τοξικών ρήπων. Ή παλιότερα στη Βόρεια Θάλασσα, στη Βρετανία, ένα πολύ σοβαρό ατύχημα σε πλατφόρμα εξόρυξης που μας φέρνει στη μνήμη και το Σαρονικό αλλά και τον κίνδυνο από τέτοιου είδους ατυχήματα, στο βαθμό που καπιταλιστικές επιχειρήσεις διαχειρίζονται αυτές τις εργασίες εξόρυξης. Στο συγκεκριμένο ατύχημα τότε είχαμε 167 νεκρούς και πολύ μεγάλη ρήπανση στην περιοχή. Εδώ είναι στο τέλος. Ένα από τα πιο γνωστά ατυχήματα ήταν στην πόλη Σεβέζο της Ιταλίας. Λέω τα πιο γνωστά γιατί η σχετική οδηγία, η ευρωπαϊκή, που αφορά τα ατυχήματα μεγάλης έκτασης με επικίνδυνες ουσίες, έχει πάρει το όνομά της από το συγκεκριμένο ατύχημα. Εκεί μπορεί να μην είχαμε άμεσους θανάτους, είχαμε πολύ μεγάλη διαρροή κάποιας από τις πολύ τοξική ουσία που ανήκει στην ομάδα των διοξινών, που όπως ξέρετε είναι ουσίες που μένουν στο περιβάλλον, είναι πολύ δύσκολο να καθαριστούν, περνάνε μέσα από την τροφική αλυσίδα και στον οργανισμό. Και υπήρχαν πολύ σοβαρά προβλήματα και για το φόβο των τερατογενέσεων εκτρώσεις, προβλήματα που είχαν να κάνουν με το περιβάλλον και άλλα ζητήματα. Αλλά μετά από χρόνια, ενώ στην αρχή δεν είχαν φανεί αυτά τα προβλήματα, επειδή έχουν περάσει αρκετά χρόνια και έχουν γίνει από τότε επιδημιολογικές μελέτες, έχουν αναδείξει αυξημένες επιπτώσεις με καρκίνο στην περιοχή εκεί, στους κατοίκους, όπως επίσης βέβαια και επιπτώσεις που υπήρχαν εκείνα τα χρόνια, εκείνο το διάστημα, ιδιαίτερα σε παιδιά με δερματικά προβλήματα. Να δείξουμε εδώ ενδεικτικά, αυτό είναι από δερματικά προβλήματα που σχετίζονται με το ατύχημα, σε μικρά παιδιά και πολλά άλλα. Και επειδή γίνεται και μια συζήτηση το πόσο γρήγορα εγκαινώθηκε το Τσερνομπίλ και τα λοιπά, θα πούμε στη συνέχεια, να πούμε εδώ για παράδειγμα, αυτή η φωτογραφία έχει τραβηχτεί 22 μέρες μετά το ατύχημα, που βλέπετε ότι πήγαινε ο κόσμος κανονικά και έβλεπε μια μικρή περιοχή στην αρχή είχε απομονωθεί και μετά από αρκετές μέρες πια εκένωσαν μεγάλο κομμάτι της περιοχής. Όπως επίσης υπάρχει και μια ολόκληρη συζήτηση που συνεχίζεται και μέχρι σήμερα στο πού έχουν πάει τα απόβλητα από τον καθαρισμό της περιοχής αυτής, διότι οι ιδιωτικές εταιρείες καπιταλιστικές έχουν αναλάβει όλη αυτή τη διαδικασία με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Στην Ελβετία, που ίσως δεν φανταζόμασταν ότι έχει γίνει μεγάλο ατύχημα, έχει γίνει ένα πολύ σοβαρό ατύχημα που είχε μεγάλες επιπτώσεις στο περιβάλλον, με χιλιάδες ψάρια που πέθαναν διότι μετά από φωτιά σε μια εγκατάσταση χημικών έπεσαν με τόνοι νερού στο ποταμό. Ρήνο, τεράστια οικολογική καταστροφή με πολλές επιπτώσεις και μακροπρόθεσμες στο περιβάλλον. Εκεί το πρόβλημα ήταν ότι υπήρχε απουσία ενός πολύ απλού συστήματος ασφάλειας, μια απλή ας πούμε λεκάνη που θα συγκρατούσε το νερό πυρόσβεσης, και λόγω αυτής της απουσίας δεν μπόρεσε να συγκρατηθεί το ατύχημα. Εδώ είναι κάποιες φωτογραφίες από αυτό. Στην Ολλανδία το 2000, σε μια εγκατάσταση με πυροτεχνήματα, είχαμε εκρήξεις με 22 νεκρούς, 944 τραυματίες. Εδώ να πούμε ότι επειδή ήταν μέσα στην πόλη,
Είχαμε πολύ σοβαρές ζημιές, πάνω από 2.000 σπίτια καταστράφηκαν από αυτή την έκρηξη. Έχει να κάνει, ας πούμε, αυτό το ατύχημα με αυτό το ζήτημα που συζητάμε για τις χρήσεις γης. Τι απόσταση ασφαλείας πρέπει να έχει μια εγκατάσταση με τέτοιες επικίνδυνες ουσίες από τα σπίτια μας ή από άλλες δραστηριότητες. Και ζητήματα φυσικά με το κατά πόσον πρέπει να αποθηκεύονται μεγάλες ποσότητες ή πρέπει να τηρούνται κάποια άλλα οργανωτικά μέτρα. Εδώ είναι κάποια άποψη των καταστραμμένων σπιτιών. Στη Γαλλία, αντίστοιχα, το 2001 έγινε ένα πολύ σοβαρό ατύχημα στη Ντουλούζη, που επίσης ανέδειξε το ζήτημα αυτό για το οποίο συζητάμε, δηλαδή τις αποστάσεις ασφαλείας τέτοιων επικίνδυνων εγκαταστάσεων από άλλες κατοικημένες περιοχές και από άλλες δραστηριότητες. Φαίνεται δηλαδή ότι ακριβώς επειδή το εργοστάσιο λιπασμάτων στο οποίο έγινε το ατύχημα ήταν μέσα στην πόλη, σε μικρή απόσταση από το σταθμό των ΚΤΕΛ, ας πούμε, για να πούμε αντίστοιχα όπως το έχουμε εμείς εδώ, και από άλλες δραστηριότητες, είχε σαν αποτέλεσμα 30 νεκρούς, πάνω από 2.000 τραυματίες και φυσικά επειδή υπήρξε ανάγκη να εκενωθεί ο πληθυσμός, σχολεία και άλλες τέτοιες υπηρεσίες, αναγκάστηκαν ουσιαστικά να δώσουν ειδική ψυχολογική υποστήριξη στο πληθυσμό. Ένα ζήτημα που αναδείχθηκε πέρα από τις χρήσεις γης στο συγκεκριμένο εργοστάσιο και ατύχημα είχε να κάνει με το όταν δουλεύουν πολλά συνεργεία εργολάβων και πώς τα συστήματα και οι διαδικασίες ασφαλείας λαμβάνουν χώρα. Και επειδή γνωρίζετε ότι σήμερα ιδιαίτερα όλο και περισσότερο υπάρχει μια τάση επέκτασης των αυτό που λέμε το outsourcing το λεγόμενο, που μας το εμφανίζουν και ο ΣΕΒ και γενικότερα το κεφάλαιο ότι είναι ένας εξυγχρονισμός στην πραγματικότητα, πέρα από αυτό που εμείς ζητάμε και λέμε για πλήρη και σταθερή εργασία, ήταν ένα ζήτημα που είχε να κάνει με το συγκεκριμένο ατύχημα και την αιτία του. Εδώ είναι εργαζόμενοι από το εργοστάσιο που βγαίνουν κατά τη διάρκεια της εκένωσης, που υπήρχαν, όπως είπαμε, πολλοί τραυματίες. Τώρα, για να φύγουμε από την Ευρώπη. Στην Ινδία, ένα από τα μεγαλύτερα, ίσως το μεγαλύτερο ατύχημα, γιατί δεν είναι το Τσέρνομπιλ το πιο σοβαρό ατύχημα που έχει συμβεί φυσικά, είναι στην πόλη Μποπάλ της Ινδίας, όπου στην εγκατάσταση Union Carbide, εγκατάσταση παρασιτοκτόνων, υπήρξε διαρροή μιας πολύ μεγάλης ποσότητας πολύ τοξικής ουσίας. Εκεί, σύμφωνα με τις επίσημες κυβερνητικές πηγές, αναφέρονται 3.800 θάνατοι άμεσα και ότι τουλάχιστον 11.000 έχουν αντιμετωπίσει μέχρι σήμερα πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας. Να πούμε όμως ότι άλλες πηγές και μελέτες αναφέρουν πολύ μεγαλύτερο αριθμό και θανάτων, ότι φτάνουν μέχρι τις 20.000 και ότι αυτοί που τελικά αντιμετώπισαν και αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας μέχρι σήμερα είναι τουλάχιστον 120.000. Εδώ είναι κάποιες λίγο μακάβριες εικόνες, αλλά έτσι για να αναδείξουμε τερατογενέσεις, δεν ξέρω πόσο καλά φαίνεται στην εικόνα, είναι παιδιά που έχουν προβλήματα όπως βλέπετε και βεβαίως τύφλωση κτλ. Τώρα, όσον αφορά τις αιτίες για το συγκεκριμένο ατύχημα, είχαν να κάνουν και με έλλειψη συντήρηση, ότι για λόγους κόστους δεν είχαν ληφθεί όλα τα μέτρα ασφάλειας και βεβαίως το σημαντικότερο, ότι δεν ελήφθη κανένα μέτρο για αυτό που ονομάζουμε σχεδιασμό έκτακτης ανάγκης. Επειδή γίνεται και μια συζήτηση και θυμόμαστε όλοι και το ΜΑΤΙ πέρσι και όλες τις άλλες φυσικές καταστροφές και αυτό που λέμε την ανάγκη προετοιμασίας του πληθυσμού, στο συγκεκριμένο ατύχημα δεν είχε υπάρξει καμία μέρημνα για προετοιμασία του πληθυσμού, ενημέρωσή του, αφέθηκαν να προστατευτούν μόνοι τους και φυσικά είχαμε τα αποτελέσματα αυτά. Μήπως στην Αμερική δεν υπάρχουν ατυχήματα που έχουμε και την σειρά για το Τσέρνομπιλ? Φυσικά και υπάρχουν πάρα πολλά ατυχήματα. Στην πόλη του Μεξικού ένα σοβαρό ατύχημα σε εγκαταστάσεις υγραερίου της πόλης που επίσης ανέδειξε ζητήματα χρήσεων γης είχε αποτέλεσμα 650 νεκρούς. Παλιότερα στη ΣΥΠΑ το 89 ένα ατύχημα με 23 νεκρούς, 314 τραυματίες και αυτό το αναφέρουμε διότι είχε να κάνει με το ότι δεν υπήρχαν τα απαραίτητα συστήματα ασφαλείας στην εγκατάσταση. Στο Τέξας το 2005 πάλι ένα σοβαρό ατύχημα σε δηληστήριο τον ΗΠΑ με 15 νεκρούς και 170 τραυματίες που επίσης ανέδειξε ζήτημα σε σχέση με τους εργολάβους, με τα εργολοκτικά συνεργεία. Και το ατύχημα στον κόλπο του Μεξικού βεβαίως, που ίσως να το έχουμε ακούσει, το είχαμε αναφέρει και όταν έγινε το ατύχημα εδώ στο Σαρονικό,
όπου θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα περιβαλλοντικά ατυχήματα. Είχε και νεκρούς και τραυματίες, 11 νεκρούς, 17 τραυματίες, αλλά το μεγάλο πρόβλημα εδώ είναι η τεράστια οικολογική καταστροφή, το χτύπημα σε μια σειρά κλάδους, όπως είναι η αλληλεία, τουρισμός κτλ. Και βεβαίως να πούμε ότι σε ατυχήματα που έχουν γίνει με πετρελοκυλίδες και παρακολουθούν μέσα στο χρόνο τι επιπτώσεις μπορεί να έχει στην υγεία και στο περιβάλλον, έχουν αναδειχθεί και καρκίνοι και άλλα ζητήματα με επιπτώσεις στο αναπαραγωγικό σύστημα. Και εδώ έλειπαν και σύγχρονα συστήματα ασφαλείας και οι διαδικασίες ασφάλειας δεν είχαν τηρηθεί. Εδώ είναι μια άποψη του πόσο μεγάλη η περιοχή κάλυψε η πετρελοκυλίδα. Και φυσικά βλέπετε παραδείγματα που τα είδαμε και εμείς εδώ στο Σταρονικό. Και για να κλείσω έτσι αυτή την αρχική παρέμβαση, να πούμε ότι βεβαίως όλα αυτά ήταν χημικά ατυχήματα που είπαμε ενδεικτικά. Μήπως δεν έχουν συμβεί πυρηνικά και μόνο στο Τσέρνομπιλ είχαν πυρηνικό ατύχημα? Όχι βέβαια. Το πιο γνωστό και πρόσφατο που έχουμε ακούσει είναι στην Ιαπωνία, στη πόλη Φουκουσίμα, όπου μετά από το σεισμό 9 Ρίχτερ και το τσουνάμι που ακολούθησε, είχαμε καταστροφή και έκρηξη σε κάποια συστήματα ασφαλείας, καταστροφή στον αντιδραστήρα τον πυρηνικό. Εκεί αναδείχθηκε ότι δεν είχε ληφθεί υπόψη ακριβώς το ότι θα μπορούσε να υπάρξει σεισμός τόσο μεγάλου μεγέθους με τσουνάμι και όλα αυτά που ακολούθησαν. Έχουν αναδειχθεί και ζητήματα λοιπόν συντήρησης και έλλειψης διαδικασιών ασφάλειας. Θεωρείται πολύ σοβαρό ατύχημα, στη μεγαλύτερη έχει πάρει τη μεγαλύτερη, πολύ σοβαρό όπως και στο Τσερνομπίλ βεβαίως, στη μεγαλύτερη κλίμακα, την κλίμακα 7, σύμφωνα με τους διεθνείς οργανισμούς. Και φυσικά παρακολουθούνται οι επιπτώσεις, διότι είναι πρόσφατο το ατύχημα και αυτές οι επιπτώσεις από τέτοιου είδους ατυχήματα μπορεί να μην φαίνονται αμέσως. Να πούμε όμως ότι ήδη υπάρχουν μελέτες που δείχνουν και καρκινογένεση, ακόμα και θανάτους από καρκίνο. Έχουν αναδειχθεί προβλήματα στο πώς έχουν ληφθεί τα μέτρα για τους εργαζόμενους που παίρνουν μέρος στον καθαρισμό του και την αποκατάσταση της εγκατάστασης, ότι δεν τους έχει δοθεί, για παράδειγμα, η αναγκαία εκπαίδευση και ενημέρωση, ότι δεν έχουν τον αναγκαίο εξοπλισμό προστασίας κτλ. Και αναμένεται πολύ περισσότεροι να αναπτύξουν καρκίνο. Όπως επίσης προβλήματα έχουν αναδειχθεί και στο πώς υπήρξαν τα μέτρα για την προετοιμασία και την ενημέρωση του πληθυσμού. Αναφέρεται ότι δημιουργήθηκε η σύγχυση, δεν ελήφθησαν έγκαιρα τα μέτρα για την εκένωση του πληθυσμού, δεν ενημερώθηκαν έγκαιρα όλοι, ότι έχουν υπάρξει και θάνατοι κυρίως ηλικιωμένων κατά τη διάρκεια της εκένωσης και μια σειρά προβλήματα που θα δημιουργηθεί πρόβλημα. Ήδη αναδεικνύονται από μελέτες αυξημένα επίπεδα που μπορούν να οδηγήσουν σε καρκινογένεση και αναφέρεται επιστημονικά ότι μέσα στα επόμενα 20 χρόνια θα υπάρξουν οι επιπτώσεις. Και τελευταίο, άφησα το ατύχημα στο Three Mile Island το 1979, που ήταν το πρώτο σοβαρό ατύχημα σε πυρηνική εγκατάσταση στη ΣΥΠΑ, όπου εκεί δημιουργήθηκε κάποιο πρόβλημα με κάποια συστήματα ασφαλείας στον αντιδραστήρα τον πυρηνικό. Είχαμε διαρροή ραδιενέργειας. Αναφέρεται ότι υπήρχαν προβληματικές στις διαδικασίες ασφάλειας και στην πολυπλοκότητα του συστήματος. Και εδώ να πούμε το εξής, ότι για αυτό το ατύχημα πολύ λίγα έχουμε ακούσει, αν όχι τίποτα. Γενικά αναφέρεται ότι δεν είχε επιπτώσεις, ότι απλά είχε μία έτσι, έδωσε το έναυσμα για να πάρθουν μέτρα ασφάλειας. Στην πραγματικότητα όμως, επειδή φέτος γιορτάστηκαν και τα 40 χρόνια από το ατύχημα αυτό, έχουν υπάρξει μελέτες που αναδεικνύουν προβλήματα. Πριν όμως από αυτό, θα ήθελα να πω το εξής. Για το ζήτημα του πώς έγινε η ενημέρωση του πληθυσμού και η εκένωση για το συγκεκριμένο ατύχημα, αναφέρεται ότι όχι απλά δεν πάρθηκαν τα μέτρα που έπρεπε, αλλά δημιουργήθηκε σύγχυση στο κοινό και αφέθηκαν ουσιαστικά, αυτό το εμφανίζουν ότι δεν τους πίεσαν να κάνουν εκένωση, ότι τους άφησαν μόνους τους να αποφασίσουν. Είναι το λεγόμενη εθελοντική εκένωση. Λες και αυτό είναι, ας πούμε, κάτι καλό.
στην πραγματικότητα τους έδιναν αντιφατικές πληροφορίες. Μέχρι τις πρώτες 28 ώρες τους έλεγαν ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μέχρι μέσα στις επόμενες 2-3 μέρες, ακόμα και ο πρόεδρος των ΗΠΑ επισκέφθηκε το εργοστάσιο για να καθησυχάσει τον πληθυσμό. Μετά τους έλεγαν ότι, κοιτάξτε να δείτε, μπορεί να υπάρχει κάποιο πρόβλημα, ας κλειστείτε στα σπίτια, να κλείσουν τα σχολεία. Μετά είπαν ότι αν θέλουν οι έγκυες γυναίκες και τα πολύ μικρά παιδιά να απομακρυνθούν σε κάποια απόσταση, και μετά από κάποιες μέρες που ουσιαστικά πρότειναν, και εκεί πάλι με πρόταση ήταν να γίνει κάποια εκένωση. Και βλέποντας μετά από χρόνια τώρα ότι υπάρχουν μελέτες που εδώ να πούμε ότι δεν έχουν γίνει ούτε τόσες μελέτες ή και αυτές οι όποιες έχουν γίνει είναι ένα ζήτημα από ποιον έχουν χρηματοδοτηθεί. Όμως υπάρχουν μελέτες που αναδεικνύουν και αυξημένη επίπτωση και καρκινογένεση. Ας πούμε, μία μελέτη το 2017 που δείχνει καρκίνο θυροειδούς που σχετίζεται με το ατύχημα έχει δημιουργήσει ολόκληρη αναστάτωση και debate γύρω από το συγκεκριμένο ατύχημα. Από αυτή την άποψη λοιπόν δεν τα ξέρουμε όλα. Είναι ένα ζήτημα αν ξέρουμε την αλήθεια για το συγκεκριμένο ατύχημα. Και επειδή είναι και η χώρα που έχει και το συγκεκριμένο serial, έχει μια σημασία να το αναδείξουμε. Λοιπόν, μας παρουσιάσατε πάρα πολλά παραδείγματα και ατυχήματα, από τα οποία ομολογουμένως τα περισσότερα όντως δεν ήταν γνωστά. Ωστόσο, δεν θα μπορούσε κάποιος με βάση και αυτά τα ατυχήματα να δαιμονοποιήσει γενικά την πυρηνική ενέργεια και να πει ότι μια πιθανή λύση είναι η εγκατάλειψη της αξιοποίησής της για οποιοδήποτε σκοπό. Ένα ερώτημα είναι αυτό που νομίζω ότι γεννιέται. Και ένα δεύτερο ερώτημα είναι αυτά τα ατυχήματα που μας παρουσιάσατε αφορούσαν όντως χώρες καπιταλιστικές. Ωστόσο, ένα τόσο μεγάλο πυρηνικό ατύχημα όπως το Τσέρνομπιλ, πώς έγινε δυνατό να συμβεί σε μια σοσιαλιστική χώρα? Να πούμε το εξής, φίλες και φίλοι. Καταρχήν, όλες οι τεχνολογίες και οι μορφές ενέργειας έχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Δεν μπορούμε έτσι άκρητα ούτε να πούμε υιοθετούμε ή απορρίπτουμε μια μορφή ενέργειας, μια τεχνολογία και μέσα σε αυτές φυσικά και την πυρηνική ενέργεια. Στα χέρια του κεφαλαίου, ακόμα και μια μορφή που ίσως στο μυαλό μας είναι όπως είναι τα αιωλικά πάρκα για παράδειγμα, που θεωρείται ας πούμε ότι δεν έχει επιπτώσεις, ακόμα και μια τέτοια εγκατάσταση έχει κινδύνους. Όπως μπορεί να είναι η υπερβολική κατάληψη δασικής γης, ότι δεν υπάρχει μέρημνα για δαπάνες για να προλάβουμε κατολιστήσεις, ότι μπορεί να υπάρχουν προβλήματα στην υγεία από τα υπόγεια και αέρια δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας που δημιουργούνται. Υπάρχει το κίνητρο των εμπρησμών και γενικότερα αύξηση κινδύνου πυρκαγιάς που έχει καταγραφεί για αυτές τις μορφές ενέργειας. Άλλα ζητήματα που σχετίζονται με τη διαταραχή της υδρολογικής ισορροπίας στο έδαφος και την επίδραση που μπορεί να υπάρχει σε κλάδους όπως είναι η κτηνοτροφία. Ακόμα λοιπόν και μια τέτοια μορφή, σαν αυτή που λέμε τώρα αιωλική ενέργεια, που λες δεν έχει ας πούμε καύσιμα, δεν έχει κάτι επικίνδυνο, ακόμα και αυτό στα χέρια του κεφαλαίου μπορεί να έχει προβλήματα. Ή να πούμε και το εξής, όσο και αν μας φαίνεται περίεργο, αν δει κανείς τις στατιστικές, για παράδειγμα για τους θανάτους που σχετίζονται με όλες τις μορφές ενέργειας, η πυρηνική ενέργεια έχει τους λιγότερους. Θεωρείται, ας το πούμε έτσι, η πιο ασφαλής με βάση τα στατιστικά. Οπότε δεν μπορούμε να το δούμε έτσι στατικά. Το ζήτημα του, αυτό που λέμε προστασία υγείας των κατοίκων, των εργαζομένων, του περιβάλλοντος, εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Με το τι μέτρα πρόληψης παίρνεις, τις χρήσεις γης που είπαμε, τι τεχνολογίες χρησιμοποιείς για την προστασία του περιβάλλοντος, τι διαδικασίες ασφάλειας, πόσους εργαζόμενους και πόσα δουλεύουν στο συγκεκριμένο χώρο, τα μέτρα δηλαδή της οργάνωσης εργασίας, όλα τα μέτρα που πρέπει να παίρνουμε για να αποφύγουμε μια επικίνδυνη κατάσταση. Αυτά τα μέτρα, τεχνικά και οργανωτικά, στον καπιταλισμό καθορίζονται με βάση την κερδοφορία του κεφαλαίου. Αυτό που λέμε κόστος-όφελος για το κεφάλαιο και όχι με βάση την προστασία είτε των εργαζομένων, της εγκατάστασης και των κατοίκων. Και αυτό το δείχνει πλήθος παραδειγμάτων, σαν αυτά που αναφέραμε και όχι μόνο, ακόμα και τα καθημερινά εργατικά ατυχήματα που βλέπουμε. Οι ίδιοι οι κανονισμοί ασφάλειας του καπιταλισμού είναι πιο χαλαροί, καθορίζονται με βάση τη λειτουργία του αστικού κράτους υπέρ της κερδοφορίας του κεφαλαίου και βεβαίως ο ίδιος ο κρατικός έλεγχος δεν υπάρχει. Επίσης, πρέπει να βλέπουμε και μια άλλη πλευρά, ότι δεν είναι μόνο το ζήτημα της ασφάλειας και του περιβάλλοντος, αλλά το σύνολο των αναγκών που πρέπει να καλύψουμε όταν αναφερόμαστε σε μια πηγή ενέργειας, σε μια τεχνολογία. Δηλαδή, πρέπει να βλέπουμε το βαθμό της ενεργειακής εξάρτησης, το αν έχουμε εγχώριες πηγές, το πώς θα μπορέσουμε να καλύψουμε μια σειρά ζητήματα και
όχι να λέμε ας πούμε, ότι θα πια ανάγκη μας θα θυσιάσουμε προς όφελος της κερδοφορίας του κεφαλαίου. Δεν είναι τυχαίο, για παράδειγμα, ότι στο σοσιαλισμό, στις σοσιαλιστικές χώρες, η κάλυψη των ενεργειακών αναγκών ακόμα και για μείον 20 βαθμούς Κελσίου ήταν κάτι δεδομένο και αυτονόητο, ενώ σήμερα εμείς βρισκόμαστε σε μια εποχή ενεργειακής φτώχειας στον 21ο αιώνα και βλέπουμε να ανάβουν φωτιές στα σπίτια και να καίγονται παππούδες επειδή ας πούμε βάζουν τα τζάκια και άλλες ανασφαλείς πηγές ενέργειας. Από αυτή την άποψη λοιπόν πρέπει να δούμε ότι χρειάζεται μια άλλη παραγωγή, ένας άλλος δρόμος ανάπτυξης όπου θα μπει στο επίκεντρο ο άνθρωπος και βεβαίως μια σειρά ζητήματα που έχουν να κάνουν με όλα αυτά τα κριτήρια θα ληφθούν υπόψη. Από αυτή την άποψη έχει μια σημασία να αναφερθούμε και στο ζήτημα του ατυχήματος στο Τσερνομπίλ. Έχει δοθεί πολύ δημοσιότητα αρνητική με αφορμή και την τηλεοπτική σειρά και όχι μόνο σε αυτή την προσπάθεια την αντικομμουνιστική. Είναι χαρακτηριστικό η συγκεκριμένη σειρά, το serial, δεν ξέρω πώς το έχετε δει, ότι είναι γεμάτη με δραστευρολόγηση που σε μερικά σημεία αγγίζουν το όριο του γελίου, θα έλεγε κανείς. Είναι ας πούμε χαρακτηριστικό ότι παρουσιάζουν με αρνητικό τρόπο το πώς έγινε η εκένωση και η προστασία του πληθυσμού. Να πούμε το εξής, γιατί δεν είναι φανερό και από την σειρά και ίσως δεν το γνωρίζετε ότι την επόμενη μέρα, έγινε 26 το ατύχημα, στις 27 οργανώθηκε η εκένωση και μέσα σε 3,5 ώρες εκενώθηκαν 50.000 άνθρωποι από την πόλη που ήταν γύρω από το ατύχημα. Και φυσικά τους επόμενους μήνες επεκτάθηκε, δηλαδή εκενώθηκαν και άλλοι από τις γύρω περιοχές, αλλά η άμεση περιοχή που κινδύνευε και αυτό έγινε μέσα σε 3,5 ώρες με χρήση 120.000 λεωφορείων και άλλων 200 φορτηγών, υποδειγματικά, με μια οργάνωση τέτοια που ούτε δημιούργησε πανικό, κάτι το οποίο ούτε στα όνειρό μας δεν μπορούμε να το δούμε εμείς, αν σκεφτούμε μόνο τι έγινε πέρσι στο Μάτι με τον πανικό που δημιουργήθηκε και είχαμε 102 νεκρούς. Και βεβαίως και σε μια σειρά άλλα ατυχήματα, όπως είπα και πριν, και στα πυρηνικά ατυχήματα και στην Ιαπωνία και στη ΣΥΠΑ, όπου υπήρχαν πολύ σοβαρά προβλήματα σε σχέση με την εκένωση. Και ακριβώς, ας πούμε, στη ΣΥΠΑ, για παράδειγμα, η αργοπορία και η ανοργανωσιά ή η συγκάλυψη βαφτίζεται δημοκρατία και αναφέρουν, ας πούμε, ότι γιατί έγινε οργανωμένα και επιτακτικά η εκένωση στο Τσέρνομπιλ. Άλλο ζήτημα. Η σειρά ουσιαστικά παρουσιάζει την αυτοθυσία και τον ηρωισμό των ανθρώπων εκεί της Σοβιετικής Ένωσης, λες και ήταν αποτέλεσμα εκβιασμών, ακόμα και απαραίτητες ενέργειες όπως ήταν το να φύγει, ας πούμε, ο κάθε ηλικιωμένος, η κάθε γιαγιά, να το πω έτσι, το δείχνει, ας πούμε, ότι ήταν αποτέλεσμα εκβιασμών, λες και θα ήταν καλύτερο, ας πούμε, να τους αφήσουν τους ανθρώπους εκεί και να θυμηθούμε πάλι τις γιαγιάδες, λέω, στο Μάτι, μια και έχουμε αυτό το παράδειγμα. Η όλη οργάνωση, ο σχεδιασμός της αποκατάστασης και του καθαρισμού ήταν υποδειγματικός, δηλαδή μιλάμε για χιλιάδες, πάνω από 600.000 συμμετείχαν σε αυτό το τιτάνιο έργο που ήταν υποδειγματικό από άποψη οργάνωσης, συμμετείχαν επιστήμονες, πυροσβέστες, εργάτες κατασκευών, μηχανικοί, υποστηρικτικό προσωπικό για τη διατροφή τους κτλ. Ακόμα και αυτό το ότι μπορείτε να φανταστείτε, αυτό που το δείχνει και η σειρά, ότι αυτοί που πήγαιναν για να καθαρίσουν τα πολύ ραδιενεργά κομμάτια έπρεπε να πάνε 1,5 λεπτό μόνο, φυσικά για να μην εκτεθούν στη ραδιενέργεια. Αυτό λοιπόν το κατάφεραν να το κάνουν, να καθαρίσουν, να μπορέσουν να κατασκευάσουν, να θάψουν τον αντιδραστήρα με όλη αυτή τη διαδικασία, ήταν κάτι τιτάνιο, το οποίο αυτή την ηρωική προσπάθεια προσπαθούν να την αποκρύψουν. Και αυτή η ηρωική προσπάθεια δείχνει και τη δύναμη του σοσιαλιστικού κράτους που παρόλο που βρισκόταν σε υποχώρηση. Λένε κιόλας στο σύριαλ ότι ήταν στημένη η δίκη. Μας λένε από τη μια ότι ήταν στημένη η δίκη, αλλά ότι ταυτόχρονα είχε νόημα, για παράδειγμα, να μπουν θέματα γιατί θα τα άκουγαν οι επιστήμονες από τη διεθνή κοινότητα που παρακολουθούσαν. Αντιφατικά ζητήματα. Ένα άλλο θέμα που είναι μια μεγάλη διαστρέβλωση έχει να κάνει με το μέγεθος το πραγματικό των επιπτώσεων από το συγκεκριμένο ατύχημα. Γιατί και η σειρά και συνολικά ό,τι ακούγεται, όλοι θα θυμάστε και εσείς που είστε και πιο μικροί, όλοι ακούμε, μόλις ακούμε κάποιο πρόβλημα υγείας, λέμε «Α, φταίει το Τσέρνομπιλ». Για όλο φταίει το Τσέρνομπιλ. Στην πραγματικότητα, επιβεβαιωμένοι θάνατοι από τις επίσημες πηγές του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και του ΟΗΕ είναι 28 εργαζόμενοι έκτακτης ανάγκης. Από εκεί και πέρα, για τον γενικό πληθυσμό,
αναφέρεται ότι εκτέθηκε τελικά σε χαμηλά επίπεδα και δεν κινδυνεύει, πέραν από το μόνο ζήτημα που έχει αναδειχθεί είναι ότι υπάρχει αυξημένη πιθανότητα καρκίνου του θυροειδούς, που και εκεί όμως δεν έχει επιβεβαιωθεί και δεν μπορεί να αποδειχθεί ότι απόλυτα οφείλεται στο ατύχημα. Είναι χαρακτηριστικό ότι, για παράδειγμα, με στοιχεία του ΟΗΕ το 2006 αναφέρονταν ότι σε 6.000 περιστατικά καρκίνου, σε αυτά το 99,75% είχαν επιβιώσει, δεν ήταν, δηλαδή δεν είχαμε θανάτους από αυτό. Από εκεί πέρα λοιπόν το ότι αποφεύγουν ότι ουσιαστικά μέχρι σήμερα δεν μπορούν να πούν συγκεκριμένα και σίγουρα ότι έχουν υπάρξει θάνατοι. Υπάρχει η αυξημένη επίπτωση. Όχι ότι αυτό το υποβαθμίζουμε σε καμία περίπτωση, αλλά θέλω να πω ότι αυτό που αναφέρεται, για παράδειγμα, ότι ήταν σαν πολύ πιο σοβαρό το ατύχημα ακόμα και από τις βόμβες στη Χειροσύμα και στο Ναγκασάκι, δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα με όλα αυτά τα οποία αναφέρονται. Όσον αφορά τις αιτίες για το ατύχημα που είχαν να κάνουν με λανθασμένες ενέργειες των χειριστών, κοιτάξτε να δείτε, φίλες και φίλοι, οι βαθύτερες αιτίες του συγκεκριμένου ατυχήματος θα πρέπει να διερευνηθούν, διότι δεν μπορεί να μην συνεκτιμήσουμε και το γεγονός ότι το ατύχημα έγινε στην περίοδο Κορμπατσόφ, όπου βρίσκεται σε μεγάλη υποχώρηση η σοσιαλιστική οικοδόμηση και οικονομία και κεντρικός σχεδιασμός και εργατικός έλεγχος. Από αυτή την άποψη είναι αντικειμενικό το έδαφος και για να υπάρχει πιθανότητα σαμποτάζ, αλλά και για πιθανότητα σοβαρής παραβίασης κανόνων. Φυσικά υπήρχαν και τεχνικές αδυναμίες που πάλι πρέπει να τις δούμε στο έδαφος συγκεκριμένης εποχής, όμως σε κάθε περίπτωση αυτό, ας πούμε, για παράδειγμα που δείχνει το σύριαλ, το οποίο είναι πολύ αστείο, που δείχνει, ας πούμε, ότι θα πηγαίναν να κάνουν μια δοκιμή στον αντιδραστήρα, σε πυρηνικό εργοστάσιο και κοιτάζαν εκείνη την ώρα το manual. Ακόμα, ας πούμε, και ένα βραστήρα να έχεις, πώς θα το πω, δεν κοιτάς εκείνη την ώρα το manual όταν το βάζεις σε λειτουργία, δεν είναι δυνατόν, δηλαδή μας υποτιμούν την νοημοσύνη μας. Από αυτή την άποψη λοιπόν, και για να συνοψίσω έτσι και με βάση το ερώτημα, δεν μπορούμε να διατυπώσουμε μια θέση ανεφόρων ούτε υπέρ, ούτε να απορρίψουμε την πυρηνική ενέργεια, διότι σχετίζεται με τις κοινωνικές και πολιτικές οικονομικές προϋποθέσεις για την αξιοποίησή της. Στο πλαίσιο σήμερα της απελευθερωμένης αγοράς ενέργειας, του μονοπωλιακού ανταγωνισμού και των υπεραλιστικών πολέμων, η παραγωγή της πυρηνικής ενέργειας κατά κανόνα γίνεται με όρους δυσμενείς και για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, αλλά και γενικότερα για αυτό που λέμε λαϊκή κατανάλωση. Από αυτή την άποψη, εμείς σαν ΚΚΕ δεν θα υποστηρίζαμε άμεσα την εισαγωγή πυρηνικής τεχνολογίας στην Ελλάδα, γιατί στις σημερινές συνθήκες δεν μπορούμε να αξιοποιήσουμε δεν μπορεί να αξιοποιηθεί προς όφελος του λαού αυτή η μορφή ενέργειας, συνυπολογίζοντας και μια σειρά άλλους παράγοντες, όπως είναι το να, ότι θα πρέπει κατά προτεραιότητα να έχουμε ολοκληρωμένη αξιοποίηση εγχώριων πηγών, όπως είναι το νερό, λιγνίτης, αιωλική ενέργεια, κοιτάσματα πετρελαίου, ή ζητήματα που σχετίζονται με τις τεχνικές εξασφάλισης και της μέγιστης δυνατής ασφάλισης των εγκαταστάσεων, αλλά και ζητήματα που έχουν να κάνουν με το να πάρεις, ας πούμε, τεχνογνωσία με αμοιβαία υποφελείς διεθνείς συμφωνίες. Από αυτή την άποψη, σίγουρα το να απαντήσουμε στο ερώτημα ναι ή όχι στην πυρηνική ενέργεια είναι πολιτικό, και θα λέγαμε ότι με γνώμονα την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών, η αξιοποίησή της μπορεί να γίνει μόνο σε μια οικονομία όπου θα έχουμε κεντρικό σχεδιασμό, εργατικό έλεγχο, ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής από τους εργαζόμενους, στο σοσιαλισμό δηλαδή. Και από αυτή την άποψη, έτσι πρέπει να το δούμε και το ζήτημα το συγκεκριμένο σε σχέση με την υιοθέτηση ή όχι αυτής της μορφής.